Έχουμε επιστρέψει στο Λευκόθεο, εδώ που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, όπως είδατε και στην σχετική κάρτα. Το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Basket League, όπως ονομάζεται από φέτος σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι οι παίκτες πρέπει να έχουν εγγραφεί σε ηλικία κάτω των 18 στην Ομοσπονδία για να μπορούν να αγωνιστούν. Ο Στράβης θα κάνει το πόντο του αγώνα, αυτό το τρίποντο, το οποίο θα είναι και εύστοχο. 3-0 εδώ από τον νεαρό, τον Πέτερα Στράβης, το βλέπετε εδώ ξανά από τη γωνία. Τρέχει ο Μάιερς, φτάνει μέχρι το καλάθι, coast to coast από τον Μάιερς και 4-3. Θέλει να τον κερδίσει τα πόδια και θα το κάνει με αυτό το βηματάκι προς τα πίσω και το εύστοχο σούτ, 9-11. Ο Κέμπ, ο Τζέφερσον ζητάει μπάλα. Ο Κιλαράς για τρεις, εύστοχος, 14-11 και time out από τον κύριο Παπαδόπουλο. Σολομού για τρεις από τη γωνία, στοχή, επιθετικό rebound νέο από τον Πυρίλη. Ο Άτγουντ είναι ξεμακάρι, σου σουτάρει για δύο από τις βολές και στοχή 18-15. Τζέφερσον στα 5 δευτερόλεπτα επίσης του Αποέλ. Κούνας αφήνει στον Χάρπερ από τη γωνία, σουτάρει για τρεις και στοχή. 25-17 η διαφορά από πλευράς Αποέλ. Κέμπ περάει μέχρι μέσα, δεν τον σταμάτησε κανείς. 27-19, παίρνει και ένα σκριν από τον Εζεκάια, τον βλέπει ξεμακάριστο εκεί. Συνεργαστήκαν πολύ ωραία οι δύο παίκτες. Το rebound από τον Χάρπερ. Παρουσία του Χάρπερ, τρομερή φάση. Τρομερή φάση αυτό το coast to coast του Χάρπερ και το εντυπωσιακό κάρφωμα. Το δούμε ξανά. Με το ένα χέρι σηκώνεται. Τρομερή φάση. Εδώ ο Πυρίλης που θα σουτάρει για τρεις. Μέσα. 33-32 με το τρίποντο του Χρήστου του Πυρίλη. Εδώ ξανά ο Τζέφερσον έξω στον Κούνα για τρεις. Για εύστοχο. Απαντάει. Για τρεις είναι. 36-32. Παικτών του Παραλιμνίου δεν γυρίζουν στο γήπεδο ώστε από τους 10 πόντους σε διψήφιο αριθμό δηλαδή. Για να δούμε, Μπέικερ πάει μέχρι μέσα με το ταμπλό μπροστά στον Πυρίλη, θα το κάνει. 43-32 με τον Απόλλωνα, τρέχει ένα σερί 10-0. Αφήνει στον Χίκεϊ αυτός, όχι ο Ζαντής θα πάρει τελευταία, το τελευταίο σου του δεκαλέμου και δεν είναι και εύστοχο. 45-36. Αυτό λοιπόν θα είναι το σκορ του ημιχρόνου με το εύστροχο τρίποντο του Παναγιώτη του Ζαντή στην λήξη του χρόνου. Το Χίκε τώρα σουτάρ για τρεις. Αυτή τη φορά θα είναι τρίποντο. 49-44. Η ομάδα του κ. Κωνσταντινίδη από τη γωνία, το σουτ για δύο, εύστοχο. Καλάθι από τον Σολομού. Λίγο ακόμα τη διαφορά. Χίκε για τρεις, μέσα. 51-49 με τον τρομερό Χίκε να φτάνει τους 18 πόντους. Θα βρει τον Τζέφερσον, αυτός ο Μπέικερ, εύκολο καλάθι για τον Αποέλ που χτυπάει για ακόμα μια φορά από τον ζωγραφιστό. Εδώ ξανά Μπέικερ, Χάρπερ στη γωνία, σουτάρ για τρεις. Αστοχή ο Τζέφερσον, το επιθετικό rebound. Σηκώνεται με follow του Χάρπερ. Θα γίνει το 55-49. Κιλαράς περιμένει τον Χάρπερ, ο οποίος ξεμακαρίζει και θα βγάλει έξω στο Κέμπ που σουτάρει για τρεις. Μέσα, 62-51. Η διαφορά φεύγει σε διψήφιο αριθμό ξανά και time out από τον κύριο Παπαδόπουλο. Βρίσκει και ωραία μπροστά τον Μάγερς, θα φτάσει μέχρι το καλάθι, 62-55. Διαφορά πέφτει ξανά στους 7 για το Παραλίμνη. Κούνας, στάρι, όχι, τελικά βρίσκει πολύ έξυπνα τον Τζέφερσον. Ο Κούνας που διάβασε ότι ο Εζεκάια βγήκε πάνω του. Ο Τζέφερσον είχε μείνει μόνος του κάτω από το καλάθι. Αυτός κάρβωσε την μπάλα. Πετάει απέναντι στον Μπέικερ, ο ξεμακάρης του Παπαδόπουλου που θα βρεθεί στο έδαφος και ευστοχή. 68-62, 6-35 για το τέλος, ο Χίκεϊ.
Αφήνει στον Παπαδόπουλο που σουτάρει για τρεις. Μέσα! Να λοιπόν που η διαφορά στον πόντο με το τρίποντο του Ζάκη του Παπαδόπουλου. 68-67 και αμέσως time out από τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη. Πάμε σε break. Ο Παπαδόπουλος θα μπορούσε σε αυτή την φάση να ξεφύγει λίγο περισσότερο στη διαφορά. Για τρεις ο Παπαδόπουλος μέσα. 71-70. Ξανά στον πόντο. Ο Τζέφερσον κοιτάει τις επιλογές. Βλέπει τον Χάρβερ που είναι ξεχασμένος. Σηκώνεται και καρφώνει. 73-70. Εδώ τον Χάρβερ τον ξεχάσανε. Ο Μπέικερ για τρεις. Μέσα. 76-72. Να λοιπόν ο Μπέικερ. Το παραλίμνη έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Με τον Μάγκρος να φτάνει μέχρι το καλάθι. 76-77. Το παραλίμνη που τρέχει ένα μικρό σερί 5-0 και το έβαλε μπροστά. Τρίπλα. Βρίσκει τον Χάρπερ που στάρει για τρεις από τη γωνία. Το βάζει. Ο 79 όλα. 1-34 για το τέλος. Σημαντικό τρίποντο από τον Χάρπερ. Εάν η μπάλα χτύπησε ο Στεφάνη ή όχι και γι' αυτό έχει αλλάξει κατοχή. Ο Μάγιος σουτάρει για τρεις με τη λήξη αστοχή. Υπάρχει επιθετικό rebound αλλά έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχει παραμείνει αυτό το 79 όλα. Πάμε σε παράταση να κάνουμε. Τζέφερσον. Πάσα στον Μπέικερ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπέικερ. 85-81. Δεν κάνουν φάουλ οι παίκτες του Παραλυμνίου. Τζέφερσον περνάει και ακόμα ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Αμερικανό. Παραδεχτεί στην ουσία την ήττα. 90-83. Ζαντί σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Τέλος. Αυτό θα είναι το σκορ. 90-83 μετά από παράταση. 79 όλα ήταν το κανονικό. Το σκορ της κανονικής διάρκειας. 90-83 ο Αποέλ θα φτάσει έστω και με παράταση στην νίκη και θα πάρει